Πάμε στην πανέμορφη Κάριστο, στην Εύβοια, όπου θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Ραβιόλο, να τον καλησπερίσουμε από Κρήτη, να τον ευχαριστήσουμε. Βέβαια η αφορμή είναι μια ανάρκη που βρέθηκε εκεί στην παραλία Έξι Θάλασσα. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Χαμογελαστός. Από το δεύτερο μεγαλύτερο νησί μετά από εσάς. Σωστά. Για συμβολικούς λόγους λοιπόν θα τα πούμε μεταξύ άλλων. Χαμογελαστός σας βλέπω. Θετική Ιωνίκη για την τουριστική περίοδο. Εδώ στην Κρήτη πάντως πηγαίνουμε καλά. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Φαίνεται ότι ξεκινήσαμε καλά και το τριήμερο είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Μας έκανε τη χάρη και ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός. Ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Αττική, μέσω της Ραφίνας προς το Μαρμάρι ή από την Αγία Μαρίνα, δηλαδή από τον Μαραθώνα προς τα Στήρα ή οδικώς από τη Χαλκίδα. Πραγματικά κάνουμε μια υπερπροσπάθεια. Αυτή η θερινή περίοδος να είναι, που ξεκινάει σε λίγο, να είναι να πάει καλά, ούτως ώστε και οι επιχειρηματίες μας να μπορούν να χαμογελάσουν και αυτοί μετά από όλα αυτά τα δύσκολα που περνάμε Δήμαρχε, παγκόσμια. Θα κλείσουμε με τουρισμό. Πάμε λίγο στο θέμα της Νάρκης. Βρέθηκε μία Νάρκη, σε ποιο σημείο, από πού προέρχεται, αν ήταν μία επικίνδυνη διαδικασία. Για πείτε μας λίγο, ένα από τα πρώτα θέματα πανελλαδικά σήμερα. Κοιτάξτε, ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο Καρίστου ότι έχει βρεθεί μία Νάρκη περίπου 1,5 μίλια από την ακτογραμμή, στην περιοχή του ακροτηρίου του Κάβο Μαντέλο. Είναι κοντά σε μια νησίδα εκεί που υπάρχει, το Μαντήλι. Είναι περίπου σε βάθος 106 μέτρων. Έχει επιληφθεί από εδώ και πέρα το πολεμικό ναυτικό. Οπότε αυτό θα μας πει τι ακριβώς είναι, από πού έχει προέλθει αυτή η Νάρκη. Εμείς ξέρουμε πάλι πολύ καλά από την ιστορία ότι εκεί ήταν πέρασμα, εκεί κοντά είχε βυθιστεί και το υποβρύχιο Τρίτων στις 16 Νοεμβρίου του 1942, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί, Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί. Ναι. Και τώρα, εντάξει, περιμένουμε από το πολεμικό ναυτικό περισσότερες πληροφορίες. Μάλιστα, λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν τα δεδομένα και τα νεότερα το επόμενο διάστημα. Πάμε να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Τουριστική περίοδος, χαμόγελα, θετική Ιωνή. Οι πρώτοι τουρίστες εκεί στην περιοχή πότε θα καταφθάσουν, Δήμαρχε? Κοιτάξτε, εμείς πάντα ξεκινάμε στην περίοδο από το Πάσχα και μετά. Και λέμε ότι το Πάσχα είναι και τα προκριματικά του τουρισμού που μας δείχνει πώς θα πάει και θερινή περίοδος. Έχουμε κινηθεί πάρα πολύ όσον αφορά την τουριστική μας καμπάνια. Είμαστε πολύ κοντά, όπως ξέρετε όλοι, και το αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος προς τη Ραφίνα, δηλαδή 1/4, και από εκεί μπορεί πολύ εύκολα να περάσει απέναντι σε εμάς. Ευελπιστούμε να είναι καλή η θερινή περίοδος. Ο Δήμος Καρίστου είναι πανέμορφος, είναι ποιοτικός, είναι οικονομικός και τώρα και ασφαλής. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πανδημία ακόμα είναι σε ενέργεια, πρέπει να προστατευόμαστε. Οι επιχειρηματίες μας το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό, δηλαδή τηρούν τα μέτρα υγιεινής αυστηρά, ούτως ώστε και ο επισκέπτης να νιώθει ασφαλής. Και μας προσφέρεται, Δήμαρχε, και μία πολύ ωραία εικόνα από πίσω. Βλέπω και μία Νάρκη εκεί, η Βάλια μου το είπε τώρα εδώ, μία Νάρκη αριστερά σας. Η Νάρκη, ναι, έχει βγει από ψαράδες της περιοχής και την έχουμε τοποθετήσει εδώ. Μαζί είμαστε τώρα, αυτοί είμαστε μπροστά από το κάστρο μας, το Μπούρτζι. Είναι παρόμοια η Νάρκη που βρέθηκε τώρα? Από ό,τι γνωρίζουμε παρόμοια είναι. Παρόμοια, μάλιστα. Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Μάλιστα. Δήμαρχε, δώστε μας έτσι μια εικόνα από την περιοχή σας. Όσοι επισκέπτες θέλουν να έρθουν, πού μπορούν να πάνε, ποια είναι τα όμορφα, έτσι, τα πιο όμορφα μάλλον σημεία. Κριτικοί έρχονται, Δήμαρχε, αυτό είναι το ερώτημα. Κριτικοί έρχονται στην περιοχή? Έρχονται και έχουμε, να σας πω, και αρκετούς μόνιμους εδώ. Έχουν έρθει από παλιά και έχουν μείνει εδώ. Ξέρετε ότι οι νησιώτες πάντα ταιριάζουμε και εμείς ερχόμαστε προς την Κρήτη και αυτό ευελπιστούμε και από εσάς μπροστά εδώ. Ο Δήμος Καρίστου αποτελείται από τον πρώην Δήμο Στηραίων, που είναι το βόρειο κομμάτι, δηλαδή προς την πλευρά της Χαλκίδας. Είναι η περιοχή, ο πρώην Δήμος Μαρμαρίου, ο πρώην Δήμος Καρίστου και η κοινότητα Καφηρέα. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Βρεχόμαστε και από το Αιγαίο, και από την πλευρά του Αιγαίου και από την πλευρά του Εβοϊκού.
με μεγάλα χιλιών, πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμών, πανέμορφες παραλίες, και τα χωριά μας είναι πανέμορφα. Μπορεί κάποιος, δηλαδή, όσο απαιτητικός είναι, να περάσει. Μάλιστα, να περάσει όμορφα, να περάσει όμορφα. Όπως όλη η Ελλάδα φυσικά, αλλά εμείς ξεχωρίζουμε, έχουμε και το Κυκλαδίτικο εδώ πέρα. Πραγματικά αξίζει κάποιος να επισκεφτεί το Δήμο μας. Επόμενη σύνδεση, Δήμαρχε, με μέλη της κριτικής κοινότητας, εκεί κριτικούς, και εσείς βέβαια να επαναλάβουμε τη σύνδεση στο επόμενο διάστημα. Βεβαίως, να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.